Να πάμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Χθες το απόγευμα κατατέθηκε μια τροπολογία από τον Υπουργό Επικρατείας, τον Νίκο Παπά, που αυξάνει τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από 7 σε 9. Ο κ. Παπάς έκανε λόγο για πολιτική θωράκιση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο έχει υπομειστεί και με την αδειοδότηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Το γεγονός όμως αυτό, η τροπολογία την οποία κατέθεσε ο κ. Παπάς, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Δανδίας, έκανε λόγο για ένα γύφτικο παζάρι και εξέφρασε την έντονη αντίθεση της εξωματικής αντιπολίτευσης στη συγκεκριμένη τροπολογία. Τον ακολούθησε τόσο η Δημοκρατική Συμπαράταξη όσο και το Ποτάμι, ενώ πρέπει να πούμε ότι παρόν δήλωσαν το ΚΚΕ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες βεβαίως ψηφίζουν. Με θετικό μάτι είδαν η Ένωση Κεντρών την τροπολογία, ενώ παρόν θα δήλωσε και η Χρυσή Αυγή. Τώρα αμέσως μετά κατατέθηκε ονομαστική ψηφοφορία. Και ενώ μέχρι την Παρασκευή ήταν ορατή η συνένεση και η επίτευξη των 4/5 που ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής για την στελέχωση των, της Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης της πρώτης ανεξάρτητης αρχής, τώρα με την ονομαστική ψηφοφορία που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία και με την αρνητική ψήφο την οποία θα δώσει, φαντάζει πολύ δύσκολο να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η συνένεση και να έχουμε σήμερα το βράδυ. Τι ζητά δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, Κώστα, πιο συγκεκριμένα, αυτός ο χαρακτηρισμός γύφτικο παζάρι, πού παραπέμπει, ότι τι? Στο γεγονός ότι ο κ. Παπάς είπε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια οκτωκομματική βουλή και πρέπει να υπάρχει μια εκπροσώπηση, γενικότερη και ευρύτερη. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είδε το άνοιγμα αυτό το οποίο γίνεται στις θέσεις ως μια προσπάθεια να βάλει ο καθένας έναν δικό του για να μπορέσει να μπορέσουμε να έχουμε σήμερα τον βράδυ. Αμφισβητούν δηλαδή αν θα είναι ανεξάρτητη αρχή ή όχι? Ακριβώς. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η διάσκεψη των Προέδρων ήταν να γίνει τώρα, στις 11 η ώρα το πρωί. Αναβλήθηκε και θα γίνει για μετά. Θα γίνει μετά την ονομάστικη ψηφοφορία, η οποία θα αρχίσει στις 6 ώρα το απόγευμα. Πρέπει να σας πω ότι ο κ. Δένδιας ήρθε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών και δέχτηκε βροχή ερωτήσεων για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπε ότι το θέμα είναι για τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο τα άτομα, αλλά η ευρύτερη διαδικασία, το σύνολο της διαδικασίας, αλλά και οι αρμοδιότητες τις οποίες θα έχει το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης. Αυτά είναι τα στοιχεία. Στον αντίλογο βέβαια, Κώστα, υπάρχει δημόσια εκτίμηση ότι μάλλον μια συμβολή, ένα χέρι βοηθείας προς όλους όσοι δεν θα ήθελαν πολύ σύντομα να εκκινηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών, που παραπέμπει σε αναδιανομή βέβαια και του τηλεοπτικού τοπίου. Επαναλαμβάνω ότι για να έχουμε σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων την στελέχωση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης χρειάζεται τα 4/5 της διάσκεψης των Προέδρων. Με τη στάση την οποία τηρεί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, είναι ιδιαίτερως δύσκολο να έχουμε το βράδυ αυτή τη συνένεση. Βεβαίως, αυτή είναι και η αφετηρία, μπορεί να αποτελέσει αφετηρία και για τις υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές, γιατί πρέπει να φτιαχτεί και το ΑΘΝΕ και το ΑΣΕΠ και οι υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές. Και με τη στάση την οποία τηρεί αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση, φαντάζει μάλλον ιδιαίτερα δύσκολο να έχουμε το βράδυ Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, που παραλαμβάνω θα είναι το όργανο, αν επιτραπεί η λέξη, ανεξάρτητη αυτή η αρχή, η οποία θα προχωρήσει και θα υλοποιήσει τον νόμο της ψηφίσης και τον οκτώ. Ευχαριστούμε πολύ.